Δεν το σπουδολογήσαμε τόσο. Αυτός ιδιόταν από τους παλιούς από το 1960. Βλέπαμε κάποια μηχανήματα, δεν εκτιμούσαμε την έκταση του έργου. Στην πραγματικότητα δεν έγινε κανείς βάση ότι πραγματικά θα γινόταν με το φράγμα. Αλλά σιγά σιγά αρχινούσε και βράζε το σίδερο. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της ταινίας προήλθε διότι παρακολούθησε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αφορούσε παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έτσι, το τελευταίο εξάμηνο μας ζητήθηκε να φτιάξουμε μια μεταπτυχιακή εργασία που να περιλαμβάνει μια ταινία και το θέμα ήταν ελεύθερο. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι. Περνώντας τυχαία έξω από το χωριό το Σφενδύλι, είπα ότι θα κάνω αυτό. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ταινία, με την συνεργάτη μου Μαρία Στέλλα Ζεάκη, ήρθαμε σε επαφή με κάποιους κατοίκους του Σφενδυλίου, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στην ταινία, αλλά μας οδήγησαν με τη σειρά τους σε άλλους κατοίκους, οι οποίοι είχαν και πολύ πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας πούν και αυτοί εμφανίστηκαν τελικά. Προηγήθηκε λοιπόν αυτή η έρευνα, πολλές επισκέψεις στο χωριό. Το χωριό εκείνο βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη, Βόρεια Ανατολική Κρήτη. Όπως λέγεται και μέσα στην ταινία, έγινε ένα φράγμα το οποίο αναγκάζει το χωριό να βυθίζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα και αυτό ανάγκασε με τη σειρά του τους ανθρώπους που μέναν εκεί να ξεριζωθούν. Στην ταινία μέσα περιγράφεται όλη αυτή η διαδικασία από πριν να ξεκινήσει το έργο, την ώρα που έγινε το έργο και πώς το αντιμετώπισαν οι κάτοικοι μετά. Με αυτό το ντοκιμαντέρ αρχικά είχαμε σκοπό να λύσουμε κάποιες απορίες που ο καθένας μπορεί να είχε όταν περνούσε απ' έξω. Τελικά, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, μου εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ακόμα περισσότερο προβληματισμένοι και είχαν γεννηθεί μέσα τους καινούργιες απορίες. Εδώ μέσα γράφει Σφεντήλη. Η καρδιά μου μέσα γράφει Σφεντήλη. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με έχει εκπλήξει η οργάνωση που υπάρχει. Από τους εθελοντές, από την Οργανωτική Επιτροπή, από όλους, και για τους δημιουργούς αλλά και για τους επισκέπτες, νομίζω ότι έχουν προβλεφθεί τα πάντα.